Γεια σας και πάλι από το Unpacking Review. Σήμερα θα ανοίξουμε μια καινούργια ενότητα στο κανάλι, την οποία θα την ονομάσουμε μικρά, φθηνά, καθημερινά και χρήσιμα και θα περιλαμβάνει κάποια προϊόντα τα οποία είναι πραγματικά πολύ μικρής αξίας. Θα φροντίσω να μην ξεπερνάμε τα 5 ευρώ σε όσα προϊόντα θα βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την ενότητα του καναλιού. Θα υπάρχει μια playlist που θα τα περιλαμβάνει όλα για να μην ψάχνεστε αν θέλετε να πάρετε κάτι μικρό, χρήσιμο και δοκιμασμένο για να μην ξεφεύγουμε και από την φιλοσοφία του καναλιού. Τα συγκεκριμένα που έχω μπροστά μου και με αυτά ξεκινώ είναι καλώδια USB, είναι της εταιρείας SDL, είναι micro USB, έχουν ένα μέτρο μήκος, είναι με μία nylon πλέξη εξωτερικά, το οποίο το κάνει πάρα πολύ εύκαμπτο, διατηρεί το σχήμα του, δίνει και ένα βάρος για να μην πετάει, προεξέχει. Πολλές φορές μας έχει συμβεί εμένα προσωπικά, ειδικά με φορτιστή αυτοκινήτου, να μην το κάνω καλά με τίποτα το καλώδιο και να έρχεται όλο προς την πλευρά μου. Αυτό στέκεται. Είναι επίσης πάρα πολύ οικονομικά, δηλαδή το συγκεκριμένο, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Το έχω αγοράσει από Gearbest. Έχει 1,77 το κομμάτι, όπου εάν εσείς κάνετε την αγορά μέσω του app της Gearbest, το κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και η αγορά γίνει μέσω της εφαρμογής, έχετε 90 λεπτά έκπτωση σε κάθε καλώδιο, σε κάθε τεμάχιο, που σημαίνει ότι αυτό εδώ το καλωδιάκι, αυτό εδώ το USB, το οποίο είναι μήκους ενός μέτρου και όπως είπα είναι της εταιρείας SDL, μας έρχεται στα 87 λεπτά. Λοιπόν, ας δούμε λίγο το καλωδιάκι από κοντά, όσο μπορεί να εστιάσει και να φάνει. Είπαμε ότι αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή ελπίζω αρκετά σύντομα να βελτιωθούν όσον αφορά την εικόνα και τον ήχο μας. Βλέπουμε ότι οι επαφές μέσα είναι επιχρυσωμένες για καλύτερη αγωγημότητα και γρηγορότερη μεταφορά δεδομένων και είναι ένα πολύ πολύ καλό καλωδιάκι, το οποίο έρχεται μέσα σε αυτή τη συσκευασία. Δεν νομίζω να βρείτε πουθενά εδώ κάτι τέτοιο και σε αυτή την τιμή. Εγώ προσωπικά, επειδή γίνεται χαμός, όλοι χρειαζόμαστε ένα καλώδιο USB και 2 και 3 και 4 και πάντα ψάχνουμε και πάντα δεν βρίσκουμε, με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Με έχουν βολέψει πάρα πολύ, έχω δώσει κιόλας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Εξάλλου, τι αγοράζεται με 87 λεπτά, και στο κάτω-κάτω της γραφής, να σας το πω και λίγο διαφορετικά, κάνουμε και ένα shopping therapy χωρίς να πονάει η τσέπη μας και παίρνουμε κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε. Και έτσι, για να τελειώσω έτσι λίγο την περιγραφή όσον αφορά το πόσο καλό για τα χρήματά του είναι και το πόσο προσεγμένο και περιποιημένο, εδώ απλά αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Και από εδώ ασφαλώς. Θα προσπαθήσω να το βγάλω, εάν δεν μου κάνει άμεσα το κέφι θα το παρατήσω. Και να το δούμε εάν φορτίζει. Έχω εδώ στο πλάι ένα τηλέφωνο, να το δούμε μαζί. Να το, μου το έκανε τελικά το κέφι, έτσι λέω τουλάχιστον. Ωραιότατα. Εδώ είμαστε. SDL. Ας το βάλουμε λίγο στην άκρη. Εδώ έχω ένα τηλέφωνο, το οποίο αυτή τη στιγμή φορτίζει.
Και... το βγάζω. Επιτρέψτε μου. Live. Χωρίς παύσεις. Να βάλω το καλώδιο στο φορτιστή. Είναι δύσκολο μέσα από την κάμερα. Να το. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που μου άρεσε. Είμαι κάτοχος ενός κινητού τηλέφωνου Samsung, το οποίο έχει μαζί με τη θηκούλα που έχω, το καλώδιο το εργοστασιακό το οποίο έχει, λόγω ότι έχει κοντό στέλεχος στη micro USB που πηγαίνει να φορτίσει ή να μεταφέρω τα δεδομένα, έχω θέμα, πιέζεται η θήκη, καμιά φορά μου πετιέται το καλώδιο έξω. Λόγω ότι είναι μακρύ το στέλεχος, βοηθάει πάρα πολύ και είναι ok σε σχεδόν όλες τις συσκευές. Δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα θέμα ούτε με θήκη, ούτε χωρίς θήκη. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Θα συνεχίσουμε και με άλλα τέτοια μικρά, φθηνά, καλά θεωρώ πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Περιμένω προτάσεις σας. Ένα subscribe βοηθάει. Θα τα πούμε στην πορεία. Καλό σας βράδυ.